Νικολάκη, τελικά τι τραγούδι θα πεις στον διαγωνισμό τραγουδιού του σχολείου μας? Δεν ξέρω ακόμη, Αχιλλέα. Εξάλλου, έχουμε πολύ χρόνο μέχρι τον Ιούνιο. Ναι, όντως αργού να κλείσουν τα σχολεία. Αλλά θα έπρεπε να έχεις μια ιδέα περίπου. Ναι, το ξέρω. Αλλά δεν με απασχολεί αυτό ακόμη. Ξέρεις, ο μπαμπάς μου με έγραψε σε μαθήματα φωνητικών. Αυτό είναι που με απασχολεί τώρα. Μαθήματα φωνητικών? Τι είναι αυτό? Ναι, είναι ένα σχολείο στο οποίο σου μαθαίνουν να τραγουδά σωστά. Υπάρχει τέτοιο σχολείο? Μάλιστα, κατάλαβα. Και γιατί έρχεσαι ακόμα σε αυτό το σχολείο? Αγγελέα, εδώ μαθαίνουμε γράμματα. Σε εκείνη τη σχολή μαθαίνεις μόνο να τραγουδάς. Α, εντάξει Νικολάκη. Είπα να φύγω. Παπά, δεν θα πιστέψεις τι έμαθα σήμερα. Τι έμαθες, μικρέ? Λοιπόν, κρατήσου. Υπάρχει σχολή που σου μαθαίνει να τραγουδάς. Αλήθεια, υπάρχει τέτοια σχολή? Ναι, παπά. Λέγεται μαθήματα φωνητικών. Α, αυτό λες, ρε Μπαγάσα. Το ξέρω, ρε Μπαγάσα, και εμένα δι μου το λες, τι με νοιάζει. Και τι σου το λέω? Θέλω να με γράψεις, γι' αυτό σου το λέω. Το άλλο με τον Τοντό το ξέρεις. Ξέχνα το, σιγά μη σε γράψω. Έλα ρε μπαμπά, σε λίγους μήνες είναι ο διαγωνισμός τραγουδιού του σχολείου και θέλω να είμαι καλός. Είπα, ξέχνα το. Καλά, το ήξερα ότι δεν είσαι cool. Ο μπαμπάς του Νικολάκη τον έγραψε. Είναι πολύ cool μπαμπάς, ενώ εσύ όχι. Γεια σου. Ήθελε πάλι αυτό το παιδί? Αχ, θέλει λέει να τον γράψουμε μαθήματα φωνητικής. Το άλλο με το τοτό το ξέρει? Ναι, αυτό του είπα κι εγώ. Και ξέρεις τι μου είπε? Τι σου είπε? Ότι δεν είμαι cool μπαμπάς. Και ότι ο μπαμπάς του Νικολάκη είναι cool και τον έγραψε. Εντάξει, σιγά, εμάς τι μας νοιάζει, θα του περάσει. Α. Τι έγινε, μικρέ, του είπες τελικά τον μπαμπά για τη σχολή φωνητικών? Ναι, του το είπα. Και, τελικά, θα σε γράψει? Είπε ότι δεν θα με γράψει. Και γιατί το λες έτσι χαρούμενα, θα έπρεπε να στεναχωριέσαι. Γιατί του είπα κάποια πράγματα με τα οποία θα αλλάξει σύντομα γνώμη. Ναι, καλά, σιγά που θα αλλάξει γνώμη. Είσαι σίγουρος? Για κοίτα. 3, 2, 1. Λοιπόν, μικρή, άκουσέ με πολύ προσεκτικά. Τι, παπά, πες μου. Ξέρω πόσο σημαντικός για σένα είναι ο διαγωνισμός τραγουδιού, γι' αυτό πήρα μία απόφαση. Θα με γράψεις σε μαθήματα φωνητικών? Όχι. Όχι. Τότε τι? Θα σε μάθω εγώ να τραγουδάς. Μα τι λες, παπά, ξέρεις εσύ να τραγουδάς? Φυσικά και ξέρω, μικρέ. Και ξέρεις κάτι άλλο? Τι? Για να δεις πόσο cool μπαμπάς είμαι, θα γίνω και ο μάνατζερ σου. Ουάου! Αλήθεια, μπαμπά! Φυσικά! Μία ώρα αργότερα. Μπαμπά, σίγουρα να τραγουδήσω pop μουσική. Λοιπόν, μικρέ, πρώτα απ' όλα δεν θα με λες μπαμπά. Είμαι ο μάνατζερ. Συγγνώμη, μάνατζερ. Δεύτερον, θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Θα δοκιμάσουμε διάφορα είδη μουσικής, εντάξει? Καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο ξένο τραγουδάκι που σου είπα. I beg you, beg you, I put my baby. Okay, έχουμε ένα θεματάκι με την προφορά, αλλά θα το βρούμε, λοιπόν. Μπαμπά, με ενοχλούν αυτά τα μαλλιά που μου έβαλες, γιατί μου έβαλες μακριά μαλλιά? Μικρέ, οι τραγουδιστές είναι μόδα να έχουν μακριά μαλλιά. Καλά. Πάμε τώρα και το ελληνικό τραγουδάκι. Περνά μέσα μου εράγι. Αγοράγι λεμαργό. Μπράβο, μπράβο, γε μου, πολύ καλός. Τώρα πάμε να δοκιμάσουμε και κάτι διαφορετικό. Μάνατζε, μήπως τελικά να τραγουδήσω ραπ? Τι λες, παιδάκι μου? Το ραπ είναι για τα παιδάκια. Μα παιδάκι είμαι, μάνατζερ. Λοιπόν, δεν έχει καμία σημασία. Ξεκίνα να τραγουδάς αυτό που είπαμε. Καλά. Fly me to the moon and let me see among the stars above the Jupiter Mars and other way.
πολύ σε αυτή τη μουσική. Έλα, πλάκα κάνεις. Λοιπόν, δες τι θα κάνουμε. Άσε κάτω την τρομπέτα. Α, επιτέλους. Πάρε αυτό εδώ. Θα το γυρίσουμε σε ελληνικό παραδοσιακό. Ξεκίνα να λες το «έλα να πάμε σε ένα μέρος». Παπα, τι λες? Έλα, 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 ξεκίνα. Καλά. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπο να μην υπάρχει. Ούτε νέο, ούτε γέρο, μόνο άμα σε μονάχη. Έλα ρε μικρέ, μπράβο, καλά τα πας. Δεν μ' αρέσει, μάνατζε. Λοιπόν, μικρέ, σου δίνω μία ευκαιρία να μου αποδείξεις ότι αξίζει να τραγουδήσεις ραπ. Σε ευχαριστώ, μπαμπά. Δεν θα σε απογοητεύσω. Άντε, ξεκίνα λοιπόν. Hey, είσαστε έτοιμοι! Θέλω κότερα, ελικότερα, θέλω εγκόμεδα. Γούστα ακριβά, έχω γούστα ακριβά. Θέλω κότερα, ελικότερα, θέλω εγκόμεδα. Ωραία, πες μου άλλο ένα τραγούδι. Ωραία, ωραία, άλλο τραγούδι. Τώρα θα πω του Μπουμπούνα. Αυτό το καλοκαίρι θα του ζήσουμε στο τέρμα. Σκορπάω τόσο χρήμα, μπρούμα, δεν υπάρχει θέμα. 50-50 ρίκα σε ρουχάκια ποτά. Αλκουγγύλα στο αίμα, 7 μέρες στις 7. Τι κάνετε εδώ, παιδάκι μου, πώς είσαι έτσι εσύ? Μαμά, κάνουμε πρόβες για το διαγωνισμό του σχολείου μου. Γυναίκα, επειδή δεν θα το πάμε σε μαθήματα φωνητικής, αποφάσισα να τον μάθω εγώ να τραγουδάει για το διαγωνισμό του σχολείου του. Συγγνώμη, ήθελες να πας σε μαθήματα φωνητικής επειδή έχεις διαγωνισμό για το σχολείο σου? Ναι, μαμά. Για το διαγωνισμό του σχολείου μου ήθελα να πάω για μαθήματα φωνητικής. Τότε, παιδάκι μου, εννοείται θα σε γράψουμε. Εσύ γιατί δεν μου το είπες αυτό? Τι, αλήθεια? Μα γυναίκα, η βενζίνη έχει πάει 2 ευρώ. Πρέπει να το πηγαίνουμε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το παιδί θα πάει να μάθει φωνητικά. Θα πάμε να σε γράψουμε σήμερα κιόλας. Ετοιμάσου. Ναι. Καλά. Εγώ μπορώ να εξακολουθήσω να είμαι ο μάνατζερ. Φτου, ξέχασα τα μήλα. Μικρέ, επιστρέφω. Μπορώ να πω πας, λίγο είναι η σειρά μας. Λίγο πιο αργά γιατί δεν έρθει η σειρά μας και δεν έχω λεφτά. Ορίστε και τα μήλα.